με την αστυνομία να έρχεται σε χρόνο τέτε στο νοσοκομείο, να μπαίνει μέσα στο χώρο της μονάδος, να βάζει χειροπέδες στη συνάδελφο και επειδή έδωσε εξηγήσει ότι δεν μπορεί να φύγει από το χώρο δουλειά τη, μπορεί να ενημερώσει τους ανωτέρους της και ότι έχει προσωπικό θέμα με ανήλικο παιδί στο σπίτι που την περιμένει, αυτό θεωρήθηκε αντίσταση κατά της αρχής και εντός λίγης ώρας έφτασαν και ενισχύσεις για να προσαγάγουν τη συνάδελφο σαν κοινό εγκληματία στο αστυνομικό τμήμα συντάγματος. Καταδικάζουμε σαν σωματείο και σύσσωμα το προσωπικό, τον νέο αστυνομικό, τον νέο περιστατικό αστυνομικής αυθαιρεσίας και βίας απέναντι σε υγειονομικό, το οποίο έρχεται σαν συνέχεια των περιστατικών που έχουν γίνει το επόμενο διάστημα και ουσιαστικά αντιμετωπίζει τους ήρωες γιατρούς που αντιμετώπισαν την πανδημία τον τελευταίο 1,5 χρόνο, τους ήρωες υγειονομικούς που ο καθένας από το δικό του πόστο έδωσε τη μάχη απέναντι στην πανδημία, ως κοινούς εγκληματίες 1,5 χρόνο μετά, περνώντας από τα χειροκροτήματα στις χειροπέδες. Είμαστε εδώ συνάδελφοι σήμερα να καταδικάσουμε απερίπραστα αυτή τη στάση της αστυνομίας, η οποία έγινε με την κάλυψη της διοίκησης, καθώς η συνάδελφος δεν είχε καμία υποστήριξη από την υπηρεσία του νοσοκομείου, κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί στον καθέναν από εμάς, στον χώρο που εργαζόμαστε, στα επίγοντα, σε οποιοδήποτε τμήμα, το επόμενο διάστημα. Το προσωπικό είναι και παραμένει εκτεθειμένο απέναντι στους ασθενείς, απέναντι στους συνοδούς οι οποίοι κάτω από την πίεση και την ταλαιπωρία που υπήρχαν στο νοσοκομείο ή κάτω από προσωπικά προβλήματα που έχει ο καθένας, βρίσκουν σαν εξυλαστήρια θύματα και σαν βαλβίδες εκτόνωσης τους υγειονομικούς και ξεσκούν επάνω τους είτε με ύβρις, είτε με απειλές, είτε ακόμα και με σωματική βία, προσπαθώντας να τους μετατρέψουν σε εξυλαστήρια θύματα μιας κατάστασης που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα από την υποστελέχωση στο νοσοκομείο, την υποχρηματοδότηση, την έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού και με όλη την κατάσταση που δημιουργεί το τελευταίο διάστημα με τα κρούσματα που ήδη έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν και ιδιαίτερα μετά από το άνοιγμα όλων των δραστηριοτήτων αλλά και του τουρισμού χωρίς κανένα υγειονομικό πρωτόκολλο, πράγμα το οποίο θα φέρει στις δικές μας πλάτες πάλι τη διαχείριση του τέταρτου κύματος που φαίνεται να είναι πρώτο πυλό. Φαίνεται ότι όλη η προσπάθεια που έχουμε κάνει και ιδιαίτερα οι συνάδελφοι που είναι στις μονάδες εντατικής θεραπείας όλο αυτόν τον 1,5 χρόνο που δουλεύουμε χωρίς να έχουμε άδειες, χωρίς να έχουμε ρεπό, αναπνέοντας πάνω από τους αρρώστους, όλη αυτή η προσπάθεια πάει στράφη λόγω της εγκληματικής πολιτικής που ασκείται από την κυβέρνηση στα νοσοκομεία που αντιμετωπίζουν τους υγειονομικούς, λες και είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης.